των όσων εξελίσσονται. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Μια δυσεπίλητη κρίση προφανώς βλέπουμε ενώπιον μας. Ναι, ήδη η Τουρκία έχει θέσει τους άξονες της πολιτικής της και σε αυτούς τους άξονες περιλαμβάνεται και το Κυπριακό. Σύμφωνα με διπλωματικές πιέσεις, η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική. Αντιθέτως, μέχρι τις λεγόμενες εκλογές, τα κατεχόμενα θα κλιμακώσουν τις προκλήσεις της εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, προκειμένου να δημιουργήσει συντελεσμένα. Έτσι ώστε, ακόμη και αν αρχίσουν οι οποιασδήποτε συνομιλίες, να στηρίζονται πάνω στα συντελεσμένα και όχι πάνω σε αρχές δικαίου. Ταυτοχρόνως, θέλετε να υποστηρίζει σφόδρα την εκλογή του κυρίου Τατάρ, την ηγεσία των Τουρκοκυπριών, για να μπορεί εν συνεχεία ο κύριος Τατάρ εκ μέρους των Τουρκοκυπριών να αλλάξει εκ νέου την βάση των συνομιλιών. Δηλαδή να μην είναι όπως σήμερα η Ομοσπονδία ως βάση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία έρχεται να παγιδεύσει την ελληνοκυπριακή πλευρά στην εξής έννοια. Προκειμένου να μην προχωρήσουμε σε λύσεις άλλες διχοτομικές, θα πρέπει να αποδεχτούμε τις διχοτομικές λύσεις στη βάση μιας ομοσπονδίας. Αυτό είναι το γενικότερο πλάνο το οποίο έχει θέσει η Τουρκία και δυστυχώς επειδή υιοθετεί την πολιτική του εκκρεμού, δηλαδή μια με τη ΣΥΠΑ, μια με τη Ρωσία, ούτε οι ΥΠΑ φαίνονται διατεθειμένες να πιέσουν την Τουρκία να αλλάξει πολιτική, διότι τα πέφτει στις αγκάλες της Ρωσίας, αλλά ούτε η Ρωσία είναι διατεθειμένη να πιέσει την Τουρκία, διότι γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Ξεκινώντας, θα μπορούσαμε να δούμε από το Άκουγιου τον πυρηνικό σταθμό που στοιχίζει 22 δι και δημιουργεί δεσμούς αλληλεξάρτησης, μέχρι τον Πέσκι Σπριν, δηλαδή τον αγωγό, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Τουρκίας προς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Γιάννο Χαραλαμπίδη, ευχαριστούμε πολύ. Το μέλλον της ακροδεξιάς του